Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Αλέξη. Είσαι καλά? Δόξα σου, Θεός, μια χαρά. Οικογενειακά σε είδαμε χθες στο γήπεδο. Ναι, ήρθα μαζί με τους δύο μου τους γιους. Ο μεγάλος παίζει και, παίζει και ποδόσφαιρο, έτσι, είναι ο μεγάλος. Ναι, ναι, παίζει σε ποδόσφαιρο, σε μια ακαδημία εδώ τοπική στα Γιάννητσα. Το ζητούμενο και για τον Δημήτρη τον γιο μου, όπως και για όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας, είναι να το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να, το βάλουν, να βάλουν τον αθλητισμό μέσα στη ζωή τους. Ισχύει από... αυτό που λένε πέρα. Το μήλο κάτω από τη μηλιά ή... Εκεί πέρα, με έκοψες λίγο πριν φτάσω, το πιο από όλα τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται σε ακαδημίες θα μπορέσει να ασχοληθεί επαγγελματικά και να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συγκυριών. Οπότε εγώ αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω και στον Δημήτρη και στον μικρότερο τον Γιώργο είναι να αγαπάνε τον αθλητισμό, να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, γιατί από τον αθλητισμό μπορείς να ξεφύγεις και από πολλές άλλες άσχημες καταστάσεις που υπάρχουν στις μέρες. Ναι. Χθες ήταν ένα από τα ωραία βράδια στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είχε καιρό να ζήσει. Ο οργανισμός γενικότερα που λέγεται Άρης τέτοια βραδιά, συμφωνείς? Ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ. Δεν σου κρύβω ότι περίμενα περισσότερο κόσμο. Αλλά ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο πραγματικά το χάρηκε και θυμηθήκανε στιγμές που είχε ζήσει το Κλεάνθης Βικελίδης στο παρελθόν. Ειδικά η στιγμή όταν σκορέρει ο Ολυμπιακός στο τέρμα της ισοφάρισης, που όλο το γήπεδο ήταν στο πόδι και τραγουδούσε υπέρ του Άρη, ήταν κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά μου άρεσε που το έζησα με τέτοια κατάσταση μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ναι, ο κόσμος του Άρη διψάει μετά από αυτή την περιπέτεια που έχει περάσει για τέτοια παιχνίδια και το έδειξε χθες. Αλλά νομίζω ότι και η εικόνα της ομάδας του έδωσε το έναυσμα στο γήπεδο. Γιατί ήταν πολύ μαχητική, πολύ παθιασμένη. Απομονώντας λίγο το τακτικό κομμάτι, τουλάχιστον από άποψη διάθεσης, πάθους, ενέργειας, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Όχι, ήταν πραγματικά, ήταν παθιασμένη η ομάδα. Θέλω λίγο να. Στο κομμάτι του κόσμου. Ο κόσμος του Άρη φυσικά είναι απογοητευμένος, έχει ζήσει άσχημες καταστάσεις, αλλά η ομάδα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τον έχει περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ. Ναι. Και αυτό το παιχνίδι ήταν μια καλή ευκαιρία για να μπορέσει ο Άρης να μπει μέσα στην σκέψη αριανών που λόγω των άσχημων συνθηκών, όχι των άσχημων συνθηκών της, των χαμηλών κατηγοριών στις οποίες αγωνιζόταν η ομάδα, είχαν απομακρυνθεί, να επιστρέψουν στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Γιατί ο μεγάλος στόχος είναι φυσικά η άνοδος στην Super League. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον χθεσινό αγώνα, τακτικά ο Άρης ήταν σωστός, ήταν πολύ καλή η παρουσία. Μου έκανε εντύπωση που ο Σόουζα είχε 10 μήνες να αγωνιστεί, γιατί το κλειδί της χθεσινής ημέρας ήταν ότι ο Ιντζίδης μαζί με τον Σόουζα κατάφεραν και αντιμετωπίσανε τον Ασαριφάτ μαζί με τον Καρντόσο σε μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Ναι. Βοήθησε φυσικά και η προσέγγιση του Ολυμπιακού. Είδαμε πολλές μεγάλες μπάλες. Ο Ολυμπιακός δεν προσπάθησε, ελάχιστες φορές προσπάθησε να παίξει κάθετα, αλλά το ότι είχε δύο ποδοσφαιριστές, δύο κεντρικούς αμυντικούς που αντιμετώπιζαν στα ίσια και καθαρά και χωρίς μεγάλα προβλήματα τους δύο κεντρικούς επιθετικούς του Ολυμπιακού, έδινε τη δυνατότητα στην ομάδα του Άρη να έχει έναν ακόμα παίχτη στον άξονα και να μπορούν να είναι καλύτερα και τα διπλαρίσματα, τα διπλά μαρκαρίσματα που γινόντουσαν σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν φυσικά και πολύ καλή μέρα στην οποία βρέθηκε ο Διούδης που είχε εξαιρετικές αποκρούσεις, κυρίως σε στημένες φάσεις, σε φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ναι. Νομίζω ότι τακτικά, μιας και το προσεγγίζουμε, έκανε και ένα λάθος που βοήθησε βέβαια στην εξέλιξη του αγώνα τον Άριο Μπέντο, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι όπως πήγαινε χθες το μάτς, Πέτρο, έκανε τεράστιο λάθος που δεν έβαλε τον Τζόρι Ντομίνγκες μες στο μάτς. Ο Τζόρι Ντομίνγκες είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Από τη στιγμή που βρίσκεται στο έψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού, σίγουρα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα και αν όχι σε παιχνίδια του πρωταθλήματος, σε παιχνίδια που χρειάζεται ποιότητα. Χθες ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που μπορούσε να πάρει την μπάλα να τρέξει και να δημιουργήσει ρήγματα ήταν ο Πιτσιρικάς ο Μανθάτης, ο οποίος ήταν πραγματικά εντυπωσιακός με την μπάλα στα πόδια. Ο κύριος Μπέντο ξεκίνησε έχοντας ένα 4-4-2 με μια άμυνα που οι δύο ποδοσφαιριστές παίζαν πρώτη φορά, ο Νικολάου μαζί με τον Σισοκό.
Ναι. Συν του ότι ο Νικολάου μαζί με το Ρέτσο έχουν φυσικά τα παιδιά αυτά, όπως και ο Μαθάτης και ο Ανδρούτσος, όλο τον χρόνο μπροστά τους. Αλλά συνήθως χρειάζεται ένας έμπειρος εκεί να μπορεί να καθοδηγεί. Ο Φιγκέιρας, σαν δεξιός οπισθοφύλακας, ένας ποδοσφαιριστής που εμένα προσωπικά δεν μου εμπνέει καμία απολύτως σιγουριά. Άρα ο Άρης θα μπορούσε να έχει σημειώσει και για κάποιο τέρμα ακόμα. Ναι. Στις λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε φυσικά, mm-hmm. αλλά θα μπορούσε να σημειώσει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν ένας ποδοσφαιριστής να βρισκόταν περισσότερο. Το Χαφ, αν είχε κλείσει σωστά μέσα, δηλαδή θα έπρεπε την μπάλα στα δίχτυα. Πέρα όμως από την τακτική προσέγγιση του κ. Μπέντο, πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του Άρη για τον τρόπο που αγωνίστηκαν απέναντι σε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην πρωταθλήτρια ομάδα και στην ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα της Super League. Mm-hmm. Πάντως και η τακτική του Νίκου Αναστόπουλου, για να μιλήσουμε λίγο και για το πώς προσέγγισε το μάτς ο προπονητής του Άρη, αποδείχθηκε σωστή, διότι περίμενε στο μισό γήπεδο, στα 2/4 και έπαιξε στο ανοιχτό γήπεδο από το ότι δόθηκε η δυνατότητα. Και νομίζω ότι εάν το πίστευε ίσως στο δεύτερο μήχρονο και λίγο παραπάνω, αν έβγαινε μια καλύτερη τελική πάσα, θα μπορούσε να σημειώσει και δεύτερο γκολ ο Άρης. Ήρθε η αποβολή του Ρόβα στο 70, που από εκεί και πέρα τα τελευταία 20 λεπτά η ομάδα του Άρη έπαιζε μόνο άμυνα. Ναι. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιες φάσεις, ειδικά σε μια φάση που παίρνει το Καπνίδη στην μπάλα και φεύγουν από τα αριστερά ο Ντούνις, αν δεν κάνω λάθος, και από τα δεξιά ο Μιλούνοβιτς. Ναι. Ήταν μια απλή πάσα να περάσει. Mm-hmm. Μια απλή πάσα. Καθυστέρησε, δεν μπόρεσε να την περάσει. Αυτό που πέρα από το τελικό το αποτέλεσμα, που για τον Άρη δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα, γιατί έπαιξε με τον Ολυμπιακό, έφερε ένα-ένα, είναι ένα αποτέλεσμα ψυχολογίας. Φυσικά όλοι μέσα στον Άρη θα θέλανε η ομάδα να κερδίσει τον συγκεκριμένο αγώνα. Mm. Θα πρέπει να δώσει στους ποδοσφαιριστές την δυνατότητα, το πάθος και να τα βγάζουν αυτά μέσα σε όλα τα παιχνίδια. Όχι μόνο όχι τώρα όπως ήταν με τον Ολυμπιακό, αλλά για να μπορέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον Άρη, που περισσότεροι είναι παίκτες σε επίπεδο Super League, να ξαναγωνιστούν και να ζήσουν ανάλογες καταστάσεις, όπως αυτές που ζήσανε χθες με τον κόσμο που ήταν στο Κλειάδι Βικελίδης, με τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ελλάδας να είναι στραμμένα πάνω τους. Ναι. Θα πρέπει να ανεβάσουν την ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Αυτό δηλαδή το παιχνίδι πρέπει να αποτελέσει ένα κίνητρο για όλο τον οργανισμό του Άρη, για να μπορέσει ο κόσμος του Άρη και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και το ζούνε, ζήσανε χθες το παιχνίδι, να ζήσουν ανάλογες καταστάσεις, ανάλογες συνθήκες, γιατί ο Άρης έχει μια ομάδα που αποτελείται από ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν και του χρόνου να σταθούν στη Super League. Άρα είναι αρκετά μεγάλο το κίνητρο που δίνει αυτός ο αγώνας στους παίκτες και σε όλους όσους κινούνται για το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας. Mm-hmm. Πάντως ο Νίκος Αναστόπουλος, επιλέγοντας να αφήσει αρκετό κόσμο έξω, εκτός αποστολής μάλιστα, από τους αυτούς που έπαιξαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια και με τον Αχαρναϊκό πριν από λίγες μέρες, δείχνει ότι αν μη τι άλλο και προσγειωμένος είναι και στα πόδια του πατάει και δεν αποπροσανατολίζεται. Ξέρει δηλαδή ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι το πρωτάθλημα και το μυαλό του, θέλοντας και μη, το είχε στο μάτς με τον Όφη. Διάβασα κάποιες δηλώσεις του κ. Αναστόπουλου σήμερα που έλεγε ότι ακόμα και στο τελικό να φτάσουμε, αν δεν ανέβει ο Άρης Super League, τότε θα είναι η χρονιά αποτυχημένη. Ναι. Αλέξη, εγώ επειδή έζησα τον κ. Αναστόπουλο στην δεύτερη εθνική κατηγορία, ναι, το έλεγα και το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Αν δεν ήταν ο κ. Αναστόπουλος εκείνη τη χρονιά στην ομάδα, δύσκολα θα μπορούσαμε να πάρουμε την άνοδο σε μια χρονιά με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και με πάρα πολλές καταστάσεις έτσι λίγο περίεργες. Γνωρίζει να διαχειρίζεται καταστάσεις ο κ. Αναστόπουλος. Θα πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής μέχρι την επίτευξη, μέχρι το ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και το ταμείο να γίνει στο τέλος. Είναι ένας προπονητής που γνωρίζει την κατηγορία, γνωρίζει πώς να κάνει πρωταθλητισμό στη δεύτερη εθνική και γνωρίζει να αντιμετωπίζει τις όποιες κακοτοφιές εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Εύχομαι να μην υπάρξουν άσχημα αποτελέσματα και να οδηγήσουν σε μια
δύσκολη κατάσταση. Τον εμπιστεύομαι τον κύριο Αναστόπουλο και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει με την ομάδα να πετύχει τον στόχο της Ανόδου. Mm-hmm. Το μάτς με τον Όφη πώς το περιμένεις? Αυτό είναι διαφορετικό παιχνίδι, αντιλαμβάνομαι. Καταρχάς θα το προσεγγίσει και τακτικά διαφορετικά ο Άρης. Δεν θα παίξει δηλαδή όπως έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό. Και είναι ένα μάτς που, επειδή ακριβώς ο Όφη έρχεται με καινούριο προπονητή, έχει μείνει πίσω, τον καθιστά αρκετά επικίνδυνο αντίπαλο. Όφη είναι επικίνδυνος αντίπαλος, γιατί μην ξεχνάμε ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό 2-1, κέρδισε τον Ηρακλή 2-1, άφησε τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή εκτός συνέχεια του κυπέλου και μέσα στη Ξάνθη που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα πήγε και έχασε ένα 0 με λάθος ενός παίχτη του. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Και ο Άρης και ο Όφη θα μπορούσαν άνετα με το έψυχο δυναμικό που έχουν να σταθούν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Όφη έχει την αλλαγή του προπονητή. Ο Νίκος Παπαδόπουλος που πήγε έδειξε στον Ηρακλή ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος προπονητής. Θα το προσεγγίσει σίγουρα το παιχνίδι διαφορετικά και ο Άρης παιχνίδια σαν αυτά και σαν τη Λαμία και σαν τον Απόλλωνα Αθηνών που είναι τα επόμενα που έρχονται πρέπει να τα κερδίσει για να μπορέσει να ανέβει, να πάρει την κατηγορία, να ανέβει στη Super League. Θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Και αυτό με τον Όφη και τα άλλα δύο που έρχονται, αλλά εδώ πέρα πρέπει να βγάλουν οι παίκτες την προσωπικότητά τους. Τους ποδοσφαιριστές που έχεις και που έχουν παραστάσεις και έχουν προσωπικότητα, και αυτά τα παιχνίδια πρέπει να βγάλουν την προσωπικότητά τους και αν στραβώσει κάτι να προσπαθήσουν να το διορθώσουν. Ναι. Μας μίλησες για το Σόζα, μας πεις ότι σου έκανε καλή εντύπωση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε να παίξει αρκετούς μήνες. Εντάξει, για τον Μπίτου δεν σε ρωτάω γιατί είναι ποδοσφαιριστής που τον ξέρουμε λίγο πολύ και ξέρουμε Ο τρόπος που κάλυψε την μπάλα σε 4-5 περιπτώσεις στον άξονα στο κέντρο του γηπέδου έδειχνε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα και μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό από τα τρεξίματα που έχουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου. Ναι. Επίσης ο Άρης έχει στα σκαριά μία ακόμη προσθήκη, μένει φυσικά να την επισημοποιήσει και αναφέραμε στον Στάφη τον Ταυλαρίδη, επίσης ένα πολύ έμπειρο με μακρά θητεία και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Εφόσον αποκτηθεί, πιστεύεις ότι θα είναι μια καλή προσθήκη για την ομάδα? Ναι, πιστεύω ότι θα είναι μια καλή προσθήκη για την ομάδα, παρότι έχει αναγωνιστεί μεγάλο χρονικό διάστημα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Άρης έχει δείξει αρκετά μεγάλη επιπολαιότητα σε αρκετά παιχνίδια στην αμυντική του γραμμή. Νομίζω ότι αυτή του η επιπολαιότητα περισσότερο φαίνεται στο τέρμα που δέχτηκε από το Πανεγιάλη, όταν από μια στιγμένη φάση ο αντίπαλος παίχτης βρέθηκε μέσα στην περιοχή μόνος του και ο ποδοσφαιριστής του Άρη που έπρεπε να βρίσκεται εκεί ήταν 3 και 4 μέτρα μακριά. Άρα η προσθήκη του Ταυλαρίδη που είναι ένας παίχτης με σωματικά προσόντα, με παραστάσεις, θα βοηθήσει την ομάδα, θα δώσει επιπλέον λύσεις και θα αυξηθεί και ο ανταγωνισμός μέσα στην αμυντική γραμμή της ομάδας του Άρη. Άρα οποιαδήποτε προσθήκη έμπειρων ποδοσφαιριστών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Και θέλω, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, και ξέρω ότι δεν θέλεις να μιλάς πολύ πολύ για τη διαιτησία. Δεν ξέρω, εσένα σε εκνεύρισε καθόλου η διαιτησία? Γιατί έδινε με πολύ ευκολία τα σφυρίγματα στον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια. Αυτή η αίσθηση μας δημιουργήθηκε. Χώρια που υπάρχουν και μια-δύο περιπτώσεις, γιατί φιλοξένησα και τον Αντώνη Καπνίδη πριν από λίγο και μου μίλησε για αυτή τη φάση εκεί, το κεφαλοκλείδωμα στο 52. Μου νομίζω ότι υπήρχε παράβαση υπέρ του Άρη. Ζωντανά το είδα, δεν έχω δει την φάση. Τώρα τη διαιτησία σίγουρα δεν θέλω να αναφέρομαι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πρώτη κάρτα που δίνει στο Ρόβα στη λήξη του ημιχρόνου, εκεί πέρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο χρεώθηκε με κάρτα ο ποδοσφαιριστής. Και όσον αφορά τα σφυρίγματά του, ο Ολυμπιακός είχε περισσότερη χρονική και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια την μπάλα στην κατοχή του, οπότε είναι φυσιολογικό να σφυρίζει και περισσότερες φορές φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα κάποια σφυρίγματα έτσι όπως τα είδα, ίσως θα μπορούσαν να μην δοθούν, αλλά ήταν σε φάουλ τα οποία δημιουργήθηκαν στον άξονα. Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα με πολύ μεγάλη σιγουριά και δεν το αντιλήφθηκα στο γήπεδο όσο όταν ήρθα στο σπίτι και είδα κάποια στιγμή ότι προσταματέ είναι ότι κράτησε περισσότερο χρόνο από ό,τι έπρεπε και δεν ξέρω αν υπήρχε στις καθυστερήσεις, αν συνέβη κάτι στις καθυστερήσεις
θα του έδινε τη δυνατότητα να κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Ναι. Ευτυχώς και για αυτόν και για την ιστορία του αγώνα, για το πώς θα το θυμόμαστε τον αγώνα, το φάουλ του Μιλιβόγεβιτς ναι. το απέκρουσε ο Διούδης. Το μοναδικό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν κάποια σφρήματα στο κέντρο του γηπέδου για τα δύο τελευταία λεπτά. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ κρατάω και απομονώνω μια πολύ σημαντική κουβέντα που και την κρατάω και για το Σάββατο και για αυτούς που μας ακούνε. Δεν ξέρω, εσύ, μάλλον έτσι και εσύ το αισθάνθηκες, ότι η χθεσινή εικόνα αποκατέστησε τρόπον τεινά τη σχέση εμπιστοσύνης, τη σχέση της ομάδας με τον κόσμο που έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι, αν κατάλαβα καλά. Και αυτό το κρατάω και ως οδηγό για το σαββατιάτικο παιχνίδι. Δεν είναι ότι αποκατέστησε. Γιατί για να αποκατασταθεί η σχέση της ομάδας, κόσμου με την ομάδα πρώτα απ' όλα και της ομάδας με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που πρέπει να επιστρέψει στην ομάδα. Ήταν μια πολύ καλή αρχή για να επιστρέψει ο κόσμος τώρα στο γήπεδο. Ναι. Οι παίκτες δείξανε ότι έχουν τη δύναμη, ότι έχουν τη διάθεση και να σου πω και κάτι άλλο σε Άλεξ, που για μένα είναι το βασικό, γιατί τώρα ασχολούμαι και εγώ λίγο με τα διοικητικά. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και σε υποστηρίζει, τότε παίρνεις και εσύ δύναμη για να συνεχίσεις την προσπάθεια που κάνεις. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος είναι αδιάφορος σε κάποια στιγμή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από κάποια χρόνια θα κουραστεί και θα δει, ρε φίλε, γιατί παλεύω, τζάμπα παλεύω. Οπότε η επιστροφή του κόσμου δίνει και δύναμη σε αυτούς που διαχειρίζονται τις καταστάσεις για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Mm-hmm. Και κλείνοντας έτσι, τι γίνεται και στον ΕΔΕΣΑΙΚΟ, στον οποίο είσαι πρόεδρος. Στον ΕΔΕΣΑΙΚΟ, καλά πάμε. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμο με άλλες δύο ομάδες. Έχουμε μπροστά μας ένα γύρο. Είναι αρκετά καλό το επίπεδο στον ΟΜΟ. Υπάρχουν καλές ομάδες. Περιμένω ένα δύσκολο δεύτερο γύρο και θέλω να ελπίζω και το πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε την άνοδο της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να το ευχηθώ πραγματικά, Πέτρο. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλά, Αλέξη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σου.